Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας σπουδαίος ηθοποιός. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, αλλά μεγάλωσε στη Μασσαλία. Και έτσι όταν ήλθε στην Ελλάδα σε ηλικία 20 ετών, το 1935, ήξερε καλύτερα γαλλικά και αιγυπτιακά από ό,τι ελληνικά. Σπούδασε εμπορικές επιστήμες σε βρετανική σχολή, ώστε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του. Μετά το στρατό, αναγκάζεται να δουλέψει και να αλλάξει αρκετές δουλειές. Σαν ξηραφάκια, έχει πει χαρακτηριστικά. Από ασφαλιστικά γραφεία μέχρι γραφεία αυτοκινήτων. Τίποτε όμως που να αφορούσε το θέατρο. Η αγάπη του για την υποκριτική όμως δεν άφησε τον Ντίνο Ηλιόπουλο να στεριώσει σε καμία από αυτές. Σε ηλικία που άλλοι έχουν κατασταλάξει προπολού επαγγελματικά, εκείνος αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Η πρώτη εμπειρία ήταν σχεδόν τραυματική. Έδωσε εξετάσεις στη δραματική σχολή του τότε Βασιλικού Θεάτρου με ένα ποίημα του Καβάφη. Αλλά στο δεύτερο στίχο του είπαν φτάνει. Θεωρήθηκε ότι δεν διέθετε τον απαραίτητο για την εποχή στόμφο και το ανάλογο παράστημα. Η αποτυχημένη απόπειρα δεν τον πτώησε. Πεισμωμένος και αποφασισμένος να πετύχει, γράφτηκε στην ιδιωτική σχολή του διεθνούς φήμης διευθυντή του θεάτρου Σάρα Μπερνάρ, Γιαννούλη Σαραντίδη, που είχε έρθει στην Αθήνα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ξεκίνημά του στο θεατρικό σανίδι το έκανε το 1944 στο έργο του Λέο Λέτζ, «Κυρία σας αγαπώ». Αργότερα θα παίξει τους θειάσους της Μαρίκα Σκοτοπούλη, της Μέρη Σαρώνη, του Δημήτρη Χόρν και άλλων, αποσπώντας τα εγκομιαστικά σχόλια μεγάλων ηθοποιών της εποχής, όπως του Βασίλη Λογοθετήδη, που τον αποθέωσε για μια ερμηνεία του ως κλόουν. Μεγάλη προσωπική του επιτυχία ήταν όταν κατάφερε να κλέψει το χειροκρότημα από τη Μελίνα Μερκούρη με το μικρορολάκι που είχε στην παράσταση της μεγάλη ηθοποιού «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα». Εκεί πρωτοτραγούδησε τέσσερις στίχους ενός επίσης νεαρού και άσχημου συνθέτη, κάποιου Μάνου Χατζηδάκη, που έκανε και εκείνο στο δικό του δηλό ντεμπούτο. «Καμαρώνω λοιπόν για την τιμή που είμαι ο πρώτος του τραγουδιστής», θα πει αργότερα ο Ηλιόπουλος, για να συνεχίσει με το γνώριμα αυτό σαρκασμό του, και ο μόνος που δεν τον πιστεύτηκε τίποτε άλλο. Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο θα έρθει το 1948 με την ταινία 100.000 λίρες. Από το 1954 ξεκινάει η συνεργασία του με τον παντοτινό φίλο του Μίμη Φωτόπουλο, τόσο ως καλλιτεχνικό δίδυμο όσο και ως θειασάρχες. Την ίδια περίοδο ερωτεύεται και παντρεύεται για να χωρίσει σύντομα μια θαυμάστριά του. Η θυελώδη σχέση του με την κατά περίπου 30 χρόνια νεότερη του, Άννα Φόνσου, δεν θα έχει αίσιο τέλος. Εκείνος δεν θέλει να την παντρευτεί και η νεαρή τότε ηθοποιός πέφτει τελικά στην αγκαλιά του επιχειρηματιακού στα Παλτόγλου, χορηγού του θεάτρου, στο οποίο έπαιζαν οι δυο τους. Παντρεύτηκα χωρίς να του το πω. Το έμαθα από τις εφημερίδες και αργότερα του ζήτησα χίλιες φορές συγγνώμη, εξομολογήθηκε χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της η Φόνσου. Τη δεκαετία του 1960, ο Ηλιόπουλος έκανε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία, ενώ και οι ταινίες του γέμιζαν τους κινηματογράφους της εποχής. Το 1963 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ως επιχειρηματίας και θειασάρχης στο θέατρο Γκλόρια. Παρότι οι παραστάσεις πάνε συνήθως καλά, ξοδεύει υπέρογκα ποσά για να βοηθήσει επίδοξους συναδέλφους του. Και τα οικονομικά του πάνε από το κακό στο χειρότερο. Προσλάμβανε πλήθος αχρίαστων ηθοποιών και συντελεστών, μόνο και μόνο για να δίνει μεροκάματα σε κόσμο. Ενώ έκανε κάτι ανίκουστο για την εποχή, πληρώνοντας ακόμα και τις πρόβες των ηθοποιών. Επιπλέον, δεν έκανε καλές διαπραγματεύσεις στις αμοιβές του για τις ενίες που συμμετείχε. «Αισθάνομαι ότι πάντα λείπει ένα μηδενικό από την αξία μου στο τέλος του αριθμού της αμοιβής μου», είχε πει κάποτε. Και κάπως έτσι επήλθε η πτώχευση. Το 1966, μετά την παταγώδη αποτυχία ενός δικού του έργου, το Κονσέρτο για τρομπόνι, μένει πανί με πανί. Αποφασίζει να ξενιτευτεί στην Αμερική για να τα βγάλει πέρα και να συντηρήσει την οικογένειά του. Από το 1963 είχε παντρευτεί την Αυστριακή καλονή Hilder Garvincher, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη Hilda και την Evita. Επί 1,5 χρόνο, πρωτοφανές διάστημα για ελληνικό θείασο, περιοδεύει σε 60 πόλεις στον ΗΠΑ και του Καναδά με τα έργα «Ζητείτε ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά και «Τις θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη. Όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, τα πάντα μοιάζουν σαν να μην πέρασε μία μέρα. Συνέχισε να γράφει ιστορία σε θέατρο και κινηματογράφο, άλλοτε σαν απογοητευμένος εραστής και άλλοτε σαν τίμιος ανθρωπάκος, χρησιμοποιώντας τη τεχνική της μαριονέτας και φέρνοντας στη σκηνή ένα δικό του φυσικό κόμπιασμα στη φωνή. Καθιέρωσε μια εντελώς προσωπική ερμηνεία στους ρόλους του, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα τερτύπια, χωρίς να είναι τυποποιημένος ηθοποιός, όπως απέδειξε περίτρανα σε μη κωμικές παραστάσεις, αλλά και στην ταινία σταθμό της καριέρας του, Το Δράκο, του Νίκου Κούνδρου το 1956. Έχει κατασκευάσει ένα κωμικό κώδικα τελείως προσωπικό, ύστερα από μελέτη των προσόντων του και των ελαττωμάτων του.
Μεγάλη κωμική είναι εκείνη που κωδικοποιώντας τα μέσα τους, εξαίρουν, υπερτονίζοντας και υπογραμμίζοντας το ελάττωμά τους. Αυτή η μέθοδος απαιτεί ένστικτο και μεγάλη φαντασία. Δύο προσόντα τα οποία διέθετε ο Ηλιόπουλος. Αυτά είχε γράψει για τον ηθοποιό Ηλιόπουλο ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Το γράψιμο αυτού του βιβλίου το τελείωσα πρόσφατα. Δεν φταίω εγώ αν στον επόμενο τόνος που να έρθει δηλαδή στα χέρια σας όσα σημερινά γράφω θα έχουν γίνει χθες. Ο χρόνος είναι ο πιο αχάριστος τρομοκράτης. Ενώ εμείς τον κάνουμε βιντεοθήκη, αυτός προτιμάει να μας ξεπετάει με μία Polaroid. Το παραπάνω απόσπασμα είναι από την τελευταία σελίδα της αυτοβιογραφίας του, που εκδόθηκε 12 χρόνια πριν από το θάνατό του το 2001, με τίτλο «Ένας Ηλιόπουλος, ονόματι Ντίνος». Στο βιβλίο αναφέρει πολλά για την πορεία και την καριέρα του, λίγα όμως για την ιδιότητα του ανθρώπου που λάτρεψε και λατρεύτηκε από το ωραίο φίλο. Λίγο πριν το τέλος του Ηλιόπουλος, επανέλαβε στη γυναίκα του Χίλντα και τις κόρες του Εβίτα και Χίλντεργκαρ την τελευταία του επιθυμία, να φορούν όλοι λευκά στην κηδεία του και να ακούγεται τζαζ. Ήθελε να τον θυμούνται όλοι έτσι όπως έζησε, με χαρά. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1915 και απεβίωσε στις 4 Ιουνίου του 2001.